Αρνητική εξέλιξη χαρακτήρισε την αύξηση των κρουσμάτων στο νομό Σερώνου ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πυρόπουλος στη σημερινή σύσκεψη στο διοικητήριο. 215 στον αριθμό ήταν συνολικά τα κρούσματα κορονοϊού την προηγούμενη εβδομάδα. Τα κρούσματα άρχισαν να ανεβαίνουν εδώ και 4-5 εβδομάδες. 5 εβδομάδες συνολικά κλείνουμε από την αυξητική τάση των κρουσμάτων. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 215 κρούσματα εβδομαδιαίως. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε πιο λίγα. Είχαμε ξεκινήσει από τέλη Φεβρουαρίου που είχαμε 66 κρούσματα. Πήγαμε στα 89 την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα 109, 137 τη μεθεπόμενη και αυτή τη βδομάδα κλείσαμε με 215 κρούσματα. Υπάρχει μια σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων εβδομαδιαίως και καθημερινώς. Πιστεύω ότι ακόμη αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα μας δείξει που πάνε τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στο πικ, στην κορύφωση των κρουσμάτων. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και νομίζω ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Γίνεται η εκτίμηση της εξέλιξης της προηγούμενης εβδομάδας. Η εξέλιξη είναι αρνητική, έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Βέβαια, ακόμα είμαστε υπό έλεγχο στις αίρες. Ακολουθούμε όμως την αυξητική τάση που υπήρχε και υπάρχει στην πατρίδα μας. Ήδη τα κρούσματα είναι πάνω από 3.000. Στη μέση έχουν πλέον το 3.000 έχει σταθεροποιηθεί. Ελπίζω να πάνε χαμηλότερα το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε αύξηση κρουσμάτων. Ευτυχώς το Γενικό Νοσοκομείο Σερών αντέχει. Τα κρούσματα, για να καταλάβουν οι συμπατριώτες μας, ενώ στο συνηθισμένο τις προηγούμενες εβδομάδες που ήμασταν καλύτερα, ήμασταν στα 10 με 15 κρεβάτια, τώρα είμαστε στα 18 με 20. Μιλάμε για απλά κρεβάτια COVID. Όσον αφορά την ΜΕΘ, είναι τα 3 έως 5 άτομα, ενώ κατά το παρελθόν το πρόσφατο είχαμε μηδενική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα και αυξημένες εισαγωγές. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι συμπολίτες μας έχουν κουραστεί. Εγώ καταλαβαίνω ότι και οι ίδιοι έχουμε κουραστεί. Ότι όλοι θέλουμε να βγούμε. Ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων εντοπίζεται στην πόλη των Σερών, αλλά και στη Βυσσαλτία και τη Συντική. Και σύμφωνα με τον ομίατρο, οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες. Ωστόσο, η αύξηση των κρουσμάτων δεν μοιάζει με την αντίστοιχη αύξηση του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Εμείς στις αίρες περνάμε μια αύξηση το τελευταίο 3-4-5 εβδομάδες, αλλά νομίζω είναι μια αύξηση που παλεύεται. Αυτό αποδεικνύεται και από το νοσοκομείο μας, το οποίο δεν ζορίζεται πάρα πολύ. Δεν έχουμε έτσι όπως ήταν το Οκτώβριο-Νοέμβριο που γινόταν ο χαμός, είχαμε μια αύξηση έντονη των κρουσμάτων. Νομίζω ότι πάμε καλά, θέλει λίγο υπομονή ακόμα. Εδώ τα κρούσματα κυρίως δείχνει να εμφανίζονται περισσότερα κρούσματα στην πόλη των Σερών έχουμε. Κυρίως και κυρίως σε εργασιακούς χώρους. Έχουμε εντοπισμό σε κάποιους εργασιακούς χώρους κάποια κρούσματα που μας δώσανε αρκετά κρούσματα και γι' αυτό ανέβηκαν τα κρούσματα αυτή τη βδομάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε κρούσματα στην περιοχή της Βυσσαλτίας και στην περιοχή της Συντικής. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι φτάνουμε στην κορύφωση των κρουσμάτων και νομίζω ότι το επόμενο διβδόματο θα έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση και πτώση. Μπορεί ακόμη καμιά εβδομάδα δυο να μας δώσουν κρούσματα, αλλά νομίζω ότι σε συνδυασμό με την καλυτέρευση του καιρού που άνοιξε ο καιρός και βελτιώθηκε και μπορούμε πλέον, έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα παντού, σε όλους τους κλειστούς χώρους και στους εργασιακούς, σε συνδυασμό με τα εμβόλια που τρέχουν και μέσα στον Απρίλιο θα αυξηθούν πάρα πολύ, νομίζω ότι θα κινηθούν καλά και νομίζω ότι για το Πάσχα θα είμαστε αρκετά καλά και μέσα στο Μάιο-Ιούνιο θα είμαστε πολύ καλύτερα και θα φύγουμε από την κατάσταση. Νομίζω είναι το τελευταίο, τελευταία άνοδο που θα έχουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών των κρουσμάτων και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Οι έλεγχοι πάντως της αστυνομίας είναι συνεχείς, καθώς φαίνεται ότι ο καλός καιρός βοηθάει στο να υπάρχουν όλο και περισσότεροι σερέοι σε εξωτερικούς χώρους. Η δικιά μας τη μεριά, την ίδια στιγμή, οι έλεγχοι, όπως μπορείτε, γίνονται σε μεγάλους αριθμούς. Πάρα πολύ, εκατοντάδες έλεγχοι. Το βάρος θα πέσει εδώ στο κέντρο. Το βάρος θα πέσει πάλι εδώ στο κέντρο. Ακριβώς. Οι έλεγχοι μας γίνονται κυρίως στο χώρο συγκέντρωσης πληθυσμού, πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους άφηξης κτλ. Γίνονται έλεγχοι. Ελέγχουμε άλλες διαδημοτικές μετακινήσεις και τις μετακινήσεις εκτός περιφέρειας. Εκεί ρίχνουμε το βάρος σε αυτούς τους τρεις τομείς. Όπως είπατε και εσείς, οι καιρικές συνθήκες αλλά και η ψυχολογική πίεση στον κόσμο έχουν οδηγήσει να περισσότερος κόσμος να βγαίνει έξω, επιζητά περισσότερο να βγει, να πάει σε ανοιχτούς χώρους κτλ.